Εγώ θα αναφερθώ στο θέμα της εικόνας. 14 Σεπτεμβρίου του 1922, δεν τα λέω εγώ, μου τα έχει πει η θεία μου, η οποία ήταν, είχε την εικόνα μέχρι που πέθανε. 2 πλεούμενα καΐκια ήταν τα τελευταία που έφευγαν από την Αλικαρνασσό, από τη Μικρασιατική γη. Το ένα για Κό και το άλλο για Κάλυμνα. Ήρθαν ανήμερο, όπως είπα, του Σταυρού και έπιασαν έναν πύργο παλιό στο σημείο που είναι ακριβώς σήμερα το κατάστημα του κυρίου Βαρσάμι. Εκεί υπήρχε ένας παλιός πύργος, βέβαια εγώ δεν τον έφτασα, μου τα λέει η θεία μου. Στο Κακοπρινάρι. Ναι, στο Κακοπρινάρι, γιατί έπρεπε και ο Δημήτρης και η Μαρία να πάνε σχολείο. Είχα χάσει ήδη 2 χρόνια. Η περίφημος ηροδότιος Δημοτική Σχολή Αλικαρνασσού είχε κλείσει. Είχαν φύγει εξόριστοι δάσκαλοι, μεταξύ των οποίων και ο παππούς της κυρίας Δέσποινας Αλεξανδρίδου. Είναι εξαδέρφη μου. Ο παππούς της ήταν δάσκαλος. Και ο οποίος βέβαια δεν γύρισε. Στα μελέτα μπουρούτα, ξέρετε, είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, ήρθαν εδώ. Η οικογένεια Πατμίου, συγκεκριμένα ο Μακαρίτης Ευάγγελος Πατμίος και η γυναίκα του κυρία Ελένη, η γιαγιά της κυρίας Ελένης και Απόκα. Μάλιστα. Βοήθησαν την οικογένεια Μαρκόγλου πάρα πολύ και όταν έγινε ο πόλεμος, πρέπει να σας πω ότι στον καταστρεπτικό σεισμό του 1933 η εικόνα δεν έπαθε τίποτα. Λασσόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ναι, ναι. Στον πύργο που μας είπατε. Στον πύργο, ναι, 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 στο σπίτι. Άναβαν καντήλι μέρα νύχτα. Πριν το σεισμό ήρθε εδώ ο κύριος Ελευθεριάδης, ο μετέπειτα προσωπικός φίλος του Ελευθερίου Βενιτζέλου, ο οποίος είχε αρχίσει ήδη τον οικισμό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης. Λοιπόν, τις παρακάλεσε να δώσουν, γιατί φεύγοντας από την πατρίδα κατόρθωσαν να φυγαδεύσουν και να δώσουν χρήματα στον Τούρκο τον πλοίαρχο για τις 3 εικόνες. Η Παναγία η Καμαριανή και ο Άγιος Νικόλαος, μετά από επίμονη παράκληση του κυρίου Ελευθεριάδη, έφυγαν, πήγαν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Υπάρχει ναός χωριστός σήμερα της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου. Έμεινε η εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Λοιπόν, και είπατε ότι στο σεισμό δεν έπαθε τίποτα. Δεν έπαθε τίποτα. Στον πόλεμο, πάλι η οικογένεια Πατμίου, και τους μακάριζε πάντα και τους συγχωρούσε η θεία η Μαρία η Μαρκόγλου, φύλαξαν την εικόνα σε μέρος που μόνο 2 άνθρωποι ήξεραν. Μάλιστα. Διότι ξέρετε ότι οι Γερμανοί ήδη είχαν αρχίσει. Ναι, μας έκλεψαν κοιμήλια και μάλιστα από το κάστρο της Αντιμάχιας, ναι, από τις εκκλησίες του κάστρου της Αντιμάχιας. Την Αγία Παρασκευή ξύλωσαν τις εικόνες και διαμαρτύρεται ο τότε πρόεδρος της κοινότητας Ασφεντίου, ο γιατρός ο Διακομανόλης. Λοιπόν, και μετά τον πόλεμο ξαναγύρισαν στην οδό Κλεοβούλου, εκεί έμεναν με ενίκιο όπως ξέρετε, μέχρι που πέθανε η θεία μου η Σιδώρα, πέθανε η θεία μου η Ειρήνη, έμεινε η εικόνα στα χέρια της θείας της Μαρίας και όταν πλέον, γιατί εγώ δεν ήμουν εδώ, όταν πέθανε δυστυχώς δεν ήμουν εδώ, την έδωσε στον βαφτιστικό της, υπό την προϋπόθεση ότι όταν θα χτιστεί η εκκλησία, η εικόνα θα μπει στην εκκλησία. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι στην Αλικαρνασσό, προτού σβήσουν ακόμα οι φλόγες της Μύρνης, η τελευταία αυτοδίδαχτη δασκάλα ήταν η κυρία Σμαρό Χατζηκωνσταντή, και ευχαριστώ τον Θεό διότι τη γνώρισα στη Νέα Σμύρνη. Ήταν απόφοιτη του Βουβαλίου Παρθεναγωγίου Καλύμνου. Έκανε κρυφό σχολείο στην Αλικαρνασσό, κρυφά από τους Τούρκους, στα τελευταία Ελληνόπουλα που είχαν μείνει, στην οικογένεια Βαρδαξή, στην οικογένεια Μουζουράκη. Πρέπει να σας πω ότι ο Απόστολος Μουζουράκης, εξάδερφός μου, πρώτος εξάδερφος του πατέρα μου, είναι ο μετέπειτα ιδιοκτήτης, διευθυντής και υπεύθυνος σύνταξης εφημερίδος Νέας Αλικαρνασσού. Μάλιστα.
Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία της εικόνας και περιμένουμε να αποπερατωθεί ο ναός για να έρθει η εικόνα σύμφωνα με την παρακαταθήκη της Μαργός, όπως είπατε. Και κάτι άλλο που μου είπε, γιατί με αγαπούσε και την αγαπούσα πάρα πολύ. Όταν θα τελειώσει η εκκλησία... Όταν θα τελειώσει η εκκλησία, η εικόνα θα πρέπει να μπει στο ναό της.